χθες από την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης γύρω από το υπερταμείο και την ένταξη σε αυτό μια σειράς μεγάλων δέκο, περίπου είναι καλό. Δεν χρειαζόταν 17 ώρες να διαπραγματεύσεις, διότι είναι καλύτερο από το iPad. Οι επιχειρήσεις που βάζουμε μέσα θα ελέγχονται καλύτερα και θα παίρνουμε και λεφτά από την αξιοποίησή τους για το χρέος και λεφτά για τις επενδύσεις για αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι καλό πράγμα. Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί τίποτα από εσάς. Αλλά έλα από το ταμείο 99 χρόνια και θα είναι κι άλλοι από ό,τι φαίνεται μεθαύριο. Λοιπόν, είναι καλό. Τώρα θα το αναδείξουμε σε καλή ιστορία, ότι πήραμε ό,τι επιχείρηση είχαμε και δεν είχαμε και τη βάλαμε μέσα ένα ταμείο την οποία ψιλοελέγχουμε μαζί με τους ξένους. Κύριε Λιτζή, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι, αλλά όταν ήρθε και χθες, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, παρατήρηση πρώτη. Ήταν το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ ήταν η συμφωνία την οποία έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και εκεί όλα όσα βρέθηκαν και ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ μέσα ήταν για ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα. Υπήρχε η συμφωνία. Υπήρχε η συμφωνία λοιπόν και εμείς σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί η συμφωνία δίνει και κάποιες δυνατότητες, σας λέω, και το φαίνεται αυτή την περίοδο, να μπορέσεις να κάνεις κινήσεις τις οποίες εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτή την περίοδο. Τι κάναμε? Ήταν δική μας πρόταση να δημιουργηθεί ένα νέο υπερταμείο. Κοιτάξτε, όλα όσα ήταν υπήρχαν μέσα από τη συμφωνία. Εμείς θέλαμε να φύγουν από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν θέλαμε λοιπόν να υπάρχει η λογική της ιδιωτικοποίησης. Και να είναι δεδομένο ότι θα γίνει ιδιωτικοποίηση. Δεύτερον, αφορούσε και ότι ό,τι ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ, ό,τι θα πουλιόταν, ήταν δεδομένο ότι θα πουληθούν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα τα χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν να πάνε για το χρέος. Να τελειώσω. Πάμε λοιπόν στο υπερταμείο. Το υπερταμείο δεν προβλέπεται από πουθενά η ιδιωτικοποίηση. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Διάβασε χθες ο κ. Βενιζέλος στο συγκεκριμένο κομμάτι του νόμου. Επαναλαμβάνω, δεν προβλέπεται. Να τελειώσω. Και νομίζω το εξήγησε και ο Ευκλήτης ο Τσακαλώτος χθες. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Η όποια μορφή ιδιωτικοποίηση, αν και εφόσον υπάρξει, γιατί δεν είναι δεδομένη, ούτε είναι σε υποχρεώνει όπως σε υποχρεώνει το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό ήθελαμε να ξεφύγουμε. Είναι στην ευχέρεια και είναι στην ευχέρεια. Μπορεί να στην ευχέρεια και του Υπουργού Οικονομικών. Υπουργός Οικονομικών, λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Είναι για την αξιοποίηση και πρέπει να υπάρξει. Τι σημαίνει αξιοποίηση? Αξιοποίηση σημαίνει να υπάρχει εξορθολογισμός των επιχειρήσεων και να είναι κερδοφόρες. Πρέπει να έχουμε και να είναι κερδοφόρες, βεβαίως. Και αυτό είναι και ένα ερώτημα που μπαίνει, αν θέλει στο δημόσιο τομέα, ο δημόσιο τομέα να είναι ελλειμματικός ή όχι, ή αν είναι κερδοφόρος. Και είναι μια ερώτηση που απευθύνεται και στο ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Λέμε βοήθεια στη αυτού. Φάση που βρισκόμαστε. Το επόμενο είναι η κύριε Λιτζή, ακούστε, ανεξάρτητα της πολιτικής άποψης που έχετε. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης σε αποστροφή του λόγου του? Μα ναι, εντάξει, λέει, ωραία μας τα λέτε. Και άμα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς. Ναι. Άμα έρθει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι ακραίος νεοφιλελεύθερος, ο οποίος θέλει να τα πουλήσει. Ψηφίσατε τώρα να σας λέει ο Γεωργιάδης? Όχι, λέω, ακόμα δεν είπα τίποτα. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Γεωργιάδης. Μην με διαμένετε, κύριε Βαρουσιώτη, γιατί δεν είπαμε. Τέσσερι να ακουστείτε όλοι. Λοιπόν, μισό λεπτό να γίνουμε λίγο. Το ερώτημα ήταν σαφές. Τι θα κάνει μια άλλη κυβέρνηση? Εμείς λοιπόν εγγυόμαστε αυτό. Πάμε τώρα. Ή οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση. Σας παρακαλώ, θέλω να το καταλάβω αυτό. Ειλικρινά σας λέω, με όλη την καλή πρόθεση. Εάν δεν είναι να πάρει έναν άλλο δρόμο, να το πω έτσι, να ελέγχονται τα έσοδα και από άλλους, να ελέγχονται οι επενδύσεις από άλλους, να ελέγχεται η δίκηση, εγώ δεν σας λέω να το ιδιωτικοποιήσετε, να ελέγχονται οι επενδύσεις, η κατεύθυνσή τους κτλ. Γιατί το βάλατε στο ταμείο και το καθίσετε έξω? Αυτό ήταν μέσα από τη συμφωνία η οποία έγινε. Και η οποία ήταν. Και εμείς προσπαθήσαμε. Και έγινε αυτό μέσα από αυτή τη συμφωνία να διαμορφώσουμε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικό όπως ήταν το ΤΑΙΠΕΔ. Τόσο απλά το λέω. Ναι, το νερό γιατί το βάλατε? Λοιπόν, το νερό γιατί το είχατε ως σημαία προεκλογικά. Βεβαίως. Και καλώ το είχατε και νομίζω είναι διασφαλισμένο. Είναι διασφαλισμένο. Γιατί λέτε ότι μπορεί μια άλλη κυβέρνηση τώρα αφού είναι εκείνο το ιδιωτικοποιήσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνετε εσείς. Με τη συμπλήρωση που έγινε χθες. Συμπλήρωση ήταν στο όριο του αυτονόητου, απολύτως. Είναι δεσμευμένο πλήρως και αφορά και το Σύνταγμα. Και από το Σύνταγμα προβλέπεται και τέλος στη συνταγματική αναθεώρηση. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα περάσουν μέσα από το Σύνταγμα η δέσμευση ότι τα κοινωνικά αγαθά δεν μπορούν να πουν. Ποιος το διαχειρίζεται? Εγώ έχω και άλλο θέμα. Ποιος το διαχειρίζεται? Αν είναι να το διαχειρίζεται η κυβέρνησή μου ή η εκάστοτε κυβέρνησή μου, εγώ αισθάνομαι πιο. Εγώ ψηφίζω την κυβέρνησή μου, μου λέτε εσείς δεν μπορείτε να το ιδιωτικοποιήσω. Λέω εντάξει, είμαι ήσυχος, δεν θα το ιδιωτικοποιήσω το νερό. Άμα το διαχειρίζεται ο Υπουργός και η κυβέρνηση, λέω είμαι πιο σίγουρος. Λέει ο άλλος θα το ιδιωτικοποιήσω, όποιος το ψηφίσει, το ψηφίσει.
Ποιος θα διαχειρίζεται τώρα, το διαχειρίζεται άλλος. Όχι, δεν το διαχειρίζεται άλλος, γιατί το υπερταμείο. Αν τα πούμε όμως, κύριε, το υπερταμείο και η διοίκηση του υπερταμείου δεν είναι ανεξέλεκτη, έχει συγκεκριμένους όρους. Τα τρία μέλη έχουν οριστεί, έχουν οριστεί, εν πάση περιπτώσει, στη συνεννόηση που έγινε και η συμφωνία είναι από την πλευρά της κυβέρνησης. Άρα εμείς λοιπόν το εξασφαλίζουμε πλήρως αυτό. Τελευταίο. Άρα δεν μπορεί όμως να κάνει κίνηση κανένας να το κάνει αυτό. Ναι. Όσο και να επιμείνει κάποιος. Το έχουμε. Άρα λοιπόν. Κύριε, δεν το έχουν ποιο, ξένοι. Λέω λοιπόν. Άμα σε πιέσει εξ όλων, δεν σου δίνει δόση τα πίσω, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, κύριε. Μα πάντα δεν είναι το ίδιο έργο, ζούμε, κύριε. Δεν υπάρχει. Θα το δείτε και βλέπετε την εξέλιξη που υπάρχει. Μην κάνουμε πρόβλεψη ή μην προσπαθούμε. Όχι για εσά. Μην κάνουμε πρόβλεψη ή μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εντύπωση η οποία θα γίνει. Τέλος, θέλω να πω ότι η ιδιωτικοποίηση μπορούσε να γίνει και με οποιοδήποτε τρόπο. Ποτέ τον ιδιωτικοποίησε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να είναι πουθενά. Το ερώτημα είναι αν θέλεις και είναι πολιτική επιλογή. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία. Έχει τη δική της άποψη. Άρα, μπράβο. Άρα λοιπόν, εκείνη η απάντηση. Μη μας εγκαλεί εμάς για το τι έγινε αυτό. Η επιλογή της ήταν ιδιωτικοποίηση. Γι' αυτό σας εγκαλούν οι αντίπαλοι σας. Γιατί λέγατε άλλα. Κύριε Οικονόμο, το άλλο, σας το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές στη συζήτηση ότι υπήρξε η συμφωνία και η οποία έγινε. Πήγαμε στις εκλογές, με αυτή τη συμφωνία. Και βεβαίως είπαμε και με ειλικρίνεια ότι αυτά εκεί βρήκαμε το τείχος. Νομίζω ότι είναι καθαρό, δεν είναι κάτι το οποίο με ειλικρίνεια δεν λέμε. Εχθές εσείς κάνατε, πάμε τώρα από την ανάποδη. Κάνατε μια κριτική στην κυβέρνηση από θέσεις περίεργες, θα μου επιτρέψετε να πω. Εσάς ήταν ακόμα που έχετε ταχθεί υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, της απελευθέρωσης, της αγοράς κτλ.